Στο σκοτάδι βρίσκεται μέχρι στιγμής η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των γονέων ή κάποιου συγγενή του μικρού αγοριού ηλικίας μόλις 1,5 ετών περίπου, το οποίο βρέθηκε χθες το μεσημέρι να περιφέρεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου στο χώρο του Φρουρίου. Το παιδί αρχικά είχε μεταφερθεί από αστυνομικούς στην υπηρεσία τους, ενώ με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε δομή της πόλης. Η εικόνα του παιδιού είναι πολύ καλή, είναι ευδιάθετο και συνεργάσιμο, αν και λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να δώσει κάποια πληροφορία που θα οδηγήσει στον εντοπισμό των γονέων του ή του ανθρώπου που όπως όλα δείχνουν τον εγκατέλειψε. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων κ. Δημήτρης Δελιγιάννης εξήγησε πως το παιδί βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον υπό την επίβλεψη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων. Είναι καλά, είναι απόλυτα κοινωνικό, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τους ανθρώπους που το φροντίζουν. Όπως έχει γίνει γνωστό από τα μέσα αυτές τις μέρες, υπάρχει μια συνεργασία της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου με την αστυνομία και την εισαγγελία, προκειμένου να βρεθούν οι λύσεις, έστω προσωρινές λύσεις, ως προς την λειτουργία μας σε σχέση με το συγκεκριμένο παιδί. Γνωρίζουμε ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χώρο ασφαλή, σε μια δομή της πόλης, έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η αρμόδια κοινωνική λειτουργός βρίσκεται σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Και βέβαια γίνεται και η αναζήτηση, όλες αυτές οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή συνεργάζονται προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί η οικογένεια. Θέλετε να μιλήσετε με το παιδάκι, είναι και πολύ μικρό, 1,5 με 2 ετών. Όχι, με το παιδί νομίζω ότι καλό είναι να συζητάνε οι κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτοί έχουν αναλάβει, αν θέλετε, και την ευθύνη και την όλων των ενεργειών που γίνονται αυτή τη στιγμή. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, έχουμε πολλά ερωτηματικά, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Οπότε, με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι να είμαστε όλοι όσο γίνεται πιο φιδωλοί ως προς τις δηλώσεις και ως προς τα σενάρια τα οποία μπορούν να υπάρχουν. Ελπίζουμε να έχει ως υπόθεση ένα αίσιο τέλος και για το παιδί, αλλά και θα έλεγα και για την τοπική κοινωνία που βλέπουμε ότι ενισχύει. Φαίνεται και με βάση το πώς ανταποκρίνεται το παιδί σε σχέση με την γλώσσα και σε σχέση με το τι φαίνεται ότι ακούει και καταλαβαίνει, φαίνεται να είναι παιδάκι από οικογένεια Ρωμά, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση.